Λοιπόν, φίλες και φίλοι, παγκόσμια μέρα προσφύγων σήμερα και εμείς την ημέρα αυτή, τη σπουδαία μέρα, συνδυάζουμε ένα συγκλονιστικό βιβλίο, μια ιστορία, με μάλλον μια μαρτυρίες 12 ιστοριών, παιδιά προσφυγόπουλα, συγκλονιστικό το βιβλίο, και θέλουμε μέσα από αυτό το βιβλίο αλλά και μέσα από τη μέρα αυτή να δούμε πώς είναι σήμερα τα πράγματα. Το ζητούμενο είναι να δούμε αν σήμερα υπάρχει αυτό το προσφυγικό κύμα, αν θέλετε, αν βρίσκεται σε έξαρση, τι κάνουμε για τους πρόσφυγες, τι δεν κάνουμε και πώς έχουν τα πράγματα. Μαζί μας είναι η κυρία Εμιλία Στροβολίδου, λειτουργός ενημέρωσης, είπα, της αρμοστίας του ΙΕ για τους πρόσφυγες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας που είστε εδώ. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Και η συγγραφέας, η κυρία Φωτεινή Κωνσταντοπούλου, η συγγραφέας του βιβλίου αυτού με τις μαρτυρίες 12 παιδιών. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την κυρία Στροβολίδου. Έχουμε κάποια δεδομένα σήμερα. Ξέρουμε ότι ένας στους 113 ανά το παγκόσμιο είναι πρόσφυγες. Είναι συγκλονιστικός αριθμός. Εμείς νομίζαμε ότι είναι λίγα τα πράγματα, πιο εύκολα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πώς είναι σήμερα τα πράγματα, γιατί βλέπουμε να υπάρχει ένα κύμα φυγής από πατρογονικές αιστείες, από αιστείες πολέμου, άνθρωποι εγκαταλείπουν τη χώρα τους, ψάχνουν την ελπίδα σε κάποιες άλλες μακρινές χώρες και το δυστύχημα είναι ότι ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι και πολλά παιδιά. Αυτό δυστυχώς είναι το δυστύχημα. Πέστε μου πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Ναι, έτσι ακριβώς, όπως τα περιγράφετε. Και οι αιτίες είναι ο πόλεμος, η βία, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι αυτές οι γεννησιουργές αιτίες που έχουν οδηγήσει τα επίπεδα εκτοπισμού σε μια κατάσταση άνευ προηγουμένου. Χρόνο με το χρόνο βλέπουμε να αυξάνεται αυτό το κύμα προσφύγων. Και είναι πραγματικά λυπηρό, είναι απαράδεκτο από κάθε άποψη, με την έννοια ότι καταδεικνύει άλλη μια φορά το γεγονός ότι χρειάζεται μια διεθνής συνένεση στην επίλυση των συγκρούσεων και στην πρόληψη καινούριων συγκρούσεων. Και ταυτόχρονα, μέχρι να αναζητηθούν αυτές οι λύσεις και να βρεθούν, θα πρέπει να επαναβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας προς τους πρόσφυγες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία... Το αυτονόητο. Και δυστυχώς το κάνουμε να είναι θέμα, ενώ είναι αυτονόητο. Ναι. Είναι άνθρωποι, δεν είναι αυτό, κάτι άλλο. Αυτό ακριβώς, και θα πρέπει να τους προστατεύσουμε, θα πρέπει να τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, και για να το κάνουμε αυτό πρέπει πρώτα να τους γνωρίσουμε, πρέπει να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ποιες είναι οι ανάγκες τους, και να τους στηρίξουμε. Είναι ηθική και νομική υποχρέωση αυτό το πράγμα. Ξέρετε. Και η τραγική, ακόμα τραγικότερη πτυχή αυτού του παγκόσμιου φαινομένου είναι τα παιδιά. Το 51% των 65,6 εκατομμυρίων εκτοπισμένων παγκοσμίως, πάνω από το μισό, είναι παιδιά πρόσφυγες. Από τους οποίους 75.000 πέρσι το 2016 έκαναν αυτό το ταξίδι της αναζήτησης προστασίας μόνα τους. Χωρίς γονείς, χωρίς κηδεμόνες, χωρίς συγγενείς. Ναι. Αυτό είναι τραγικό, σίγουρα τραγική πτυχή, αγαπητή Φωτεινή. Και το πιο τραγικό είναι ότι υπάρχουν χώρες, υπάρχουν πολιτικές που αποκλίνουν αυτά τα παιδιά, αποκλίνουν τα παιδιά αυτά και τα καταδικάζουν. Και στην Ευρώπη ειδικά, που στην Ευρώπη του πολιτισμού, βλέπουμε χώρες να σηκώνουν τείχους, σηματοπλέγματα, έτσι, δυστυχώς. Τώρα, έρχεσαι εσύ, αστυνομικός στο επάγγελμα, ναι, και συγγραφέας, είναι εντυπωσιακό αυτός ο συνδυασμός, έρχεσαι εσύ με ένα βιβλίο, καταρχήν γράφεις παιδικά βιβλία. Γιατί ασχολήθηκες με τα προσφυγόπουλα, πες μου λίγο. Η ιστορία με τα προσφυγόπουλα έχει ξεκινήσει από το 2015, από το καλοκαίρι. Η αφορμή ήταν ο μικρός Αϊλάν. Τουλάχιστον εμένα. Τη συγκλονιστική ιστορία. Ήταν συγκλονιστική και δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Ναι. Αλλά όχι μόνο το μικρό Αϊλάν, και όλους τους μικρούς Αϊλάν που έχουν υπάρξει στο παρελθόν και, έχει καταγράψει η ιστορία κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών. Όλους αυτούς τους πρόσφυγες, μικρούς και μεγάλους, που σκοτώθηκαν, που έφυγαν, που έζησαν, που προσπάθησαν, που επιβίωσαν όμως τελικά. Εμένα ο μικρός Αϊλάν λοιπόν ήταν η αφορμή για να ξεκινήσω να γράφω και να προσφέρω και να βοηθώ τους πρόσφυγες. Ξεκίνησε μια συνεργασία με την ΕΠΑΤΗ Αρμοστία. Τότε είχα γράψει ένα παραμύθι όπου πρόσφερα το σύνολο των εσόδων για τη στήριξη της παγκόσμιας εκστρατείας Back to School του οργανισμού,
η οποία στηρίζει την πρόσβαση στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων. Αυτό το βιβλίο, αυτό το βιβλίο που βλέπουμε και τώρα το πλάνο, ναι, είναι μέσα από τα μάτια τους. Αυτό είναι το τελευταίο μου βιβλίο. Αυτό το οποίο θα παρουσιάσει σήμερα στη δημοσιογραφική εστία, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Σήμερα το βράδυ. Αυτή η συνεργασία μου, αυτό ήθελα να σας πω, τη συνεργασία με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία ξεκίνησε, άνοιξε έναν πολύ μεγάλο δρόμο επαφής δικής μου με τα παιδιά πρόσφυγες, κάνοντας διάφορες δράσεις με οργανισμούς στην Ελλάδα. Με οδήγησε λοιπόν σε έναν ξενώνα ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων, όπου εκεί ο αείμνηστος πρόεδρος της πράξης, ο Τζανέτος ο Αντίπας, μου είπε για αυτό το όνειρο. Δεν είχα παρά να συμφωνήσω και να θέλω πάρα πολύ να συμμετέχω. Συνάντησα τα παιδιά στις δομές. Είναι μαρτυρίες των παιδιών αυτών, έτσι. Ναι, 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 είναι μαρτυρίες των παιδιών και εμείς χρησιμοποιήσαμε ως μέσα ανάδειξης πια και τη ζωγραφική και τη φωτογραφία, καθώς κάθε ιστορία συνοδεύεται από το βλέμμα κάθε παιδιού που είναι φωτογραφίες, είναι τα αληθινά τους μάτια, για να δούμε όλοι πραγματικά τα μάτια τους και το τι έχουν περάσει, τι έχουν βιώσει, πώς δεν σταματούν να ελπίζουν, πώς συνεχίζουν να κυνηγούν τα όνειρά τους. Δεν μπορεί να το προσπερνάει κάποιος αυτό αδιάφορα, δεν ξέρω. Βλέποντας τα παιδάκια αυτά, τα ματάκια τους, αυτό το βλέμμα τους, δεν μπορεί να το προσπεράσει αδιάφορα. Είναι συγκλονιστικό. Αν το προσπεράσουμε, σίγουρα δεν θα μιλάμε για αυτόν τον κόσμο, τον καλύτερο κόσμο που όλοι λέμε. Σίγουρα δεν θα τον καταφέρουμε ποτέ να τον φτιάξουμε. Ξέρεις όμως, Φωτεινή και Εμιλία μου, εγώ θεωρώ τιμή μας που ανήκουμε σε αυτή τη γενιά, σε αυτό το έθνος. Διότι είδαμε, εγώ στο μυαλό μου είναι ακόμα εικόνες από τη Μυτιλίνη. Τι έκαναν οι άνθρωποι όλοι αυτοί που βγήκαν όλοι στις παραλίες για να σώσουν παιδάκια από τις βάρκες, τα σαπιοκάραβα, θυμάστε τι έγινε. Ή εδώ στην Κύπρο, που αντιμετωπίζουμε διαφορετικά αυτό το κύμα των προσφύγων και θεωρώ ότι περιποιεί τιμή στο γεγονός αυτό ότι εμείς είμαστε, ανήκουμε σε μια, αν θέλει, σε φιλή ράτσα που βλέπει τον συνάνθρωπο με άλλο μάτι. Αδιαμφισβήτητα. Έτσι, αυτό νομίζω είναι ένα προτέρημα και πλεονέκτημα. Και είδαμε ότι προστρέχανε στις παραλίες, αλλά ανοίξανε και τα σπίτια. Τα σπίτια, το συγκλονιστικό. Δεν είχαν να φάνε οι άνθρωποι οι ίδιοι και βάλανε μέσα πρόσφυγες. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι τα νησιά αυτά είχαν δεχθεί και κύματα προσφυγιάς παλιά και είχε καταγραφεί στο ιστορικό τους DNA και στη μνήμη τους όλο αυτό που είχαν περάσει παλαιότεροι και τους ήταν πάρα πολύ οικείο συναισθηματικά το να ανοίξουν τα σπίτια τους. Είναι ανθρώπινο όταν βλέπεις έναν ταλαιπωρημένο άνθρωπο να ανοίξεις το σπίτι σου, να τον βάλεις μέσα, να του προσφέρεις τις πρώτες βοήθειες μέχρι να αναλάβουν οι οργανισμοί, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλο το κύμα. Και μέχρι να συντονιστούν όλοι υπήρξε ένα θέμα. Ήταν ένα θέμα μεγάλο, τεράστιο. Εμιλία μου, πες μου κάτι. Επειδή συζητάμε, και ας επικεντρωθούμε στην Ευρώπη, που τα τελευταία χρόνια έχουμε πραγματικά ένα κύμα προσφυγιάς, ειδικά από εμπόλεμες περιοχές όπως είναι η Συρία. Λέμε να κάνουμε κάτι, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς και πρέπει να το κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Όμως δεν είναι υποκρισία να προσπαθούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από άλλους που υποτίθεται τώρα φροντίζουν να το επιλύσουν. Δεν είναι θέμα να σταματήσει ο πόλεμος το βασικότερο. Γιατί όσο υπάρχει πόλεμος, όσο υπάρχει ο κόσμος που καταστρέφεται εκεί, είναι γεγονός ότι κάποιοι θα αναζητήσουν καλύτερη τύχη καπαλού. Αδιαφυσβήτητα, και αυτό είναι ο διακαής πόθος όλων των προσφύγων, να σταματήσει ο πόλεμος για να μπορέσουν να επιστρέψουν πίσω στις πατρίδες τους. Όμως είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι ενώ όσο αναζητούνται οι τρόποι για να επιληθούν οι πόλεμοι, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε απροστάτευτους. Αυτό δεν είναι. Δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε. Και απλά έτσι, διότι υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι η Ευρώπη έχει κατακλειστεί από πρόσφυγες, τα στοιχεία λένε το αντίθετο. Το 84% του παγκόσμιου προσφυγικού πληθυσμού αναζητεί προστασία σε χώρες μεσαίου και μικρού εισοδήματος, στις πιο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου και όχι στην Ευρώπη. Ένα πολύ μικρότερο ποσοστό έχει φτάσει στην Ευρώπη, δηλαδή τα τελευταία 2-3 χρόνια. Λόγω εύκολης πρόσβασης, λόγω ίσως από Ελλάδα, γειτονικές χώρες. Ναι, εκεί καταφεύγουν συνήθως, αν το δείτε και από την Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν, είναι κυρίως στις γειτονικές χώρες που έχουν καταφύγει. Ή στο καινούργιες κρίσεις τώρα στο Νότιο Σουδάν, πάλι είναι στην Ουγκάντα, για παράδειγμα, είναι η χώρα που καθημερινά φιλοξενεί. Και Σομαλία. Επομένως, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι υπάρχουν λύσεις.
πρέπει να αναζητηθούν αυτές οι λύσεις για την προστασία των προσφύγων. Ανθρωπιστικές λύσεις, καινοτόμες λύσεις. Όχι, όπως είπατε, δεν είναι να ορθώσουμε φραγμούς, να ορθώσουμε σειρματοπλέγματα. Αυτό σίγουρα δεν αντιμετωπίζει, αυτό το φαινόμενο. Πρέπει να νοιαστούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Και όταν τους δεχτούμε στις χώρες μας, να μην τους αφήσουμε στο περιθώριο. Δεν είναι μόνο να τους δεχτείς, δεν είναι μόνο να τους δώσεις. Την πρώτη άμεση ανθρωπιστική βοήθεια που χρειάζονται, να τους βοηθήσεις να οικοδομήσουν το μέλλον τους σε ασφάλεια και σε ειρήνη. Αυτό είναι που χρειάζεται για να γίνουν κοινωνία, ακριβώς. Έτσι, και τα ίδια κοινωνία. Τα παιδιά που είναι στις ιστορίες και τις φωτεινές, διότι πίσω από τις ιστορίες βλέπουμε ακριβώς τον άνθρωπο πρόσφυγα. Δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι όλοι οι πρόσφυγες. Αλλά ιδιαίτερα τα παιδιά, η μεγάλη τους ελπίδα, το όνειρό τους είναι να σπουδάσουν. Είναι κάποια να γίνουν γιατροί, συγγραφείς. Το πλέον απλό σε ένα οργανωμένο κράτος να τους προσφερθεί πρόσβαση στην εκπαίδευση και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. 4 εκατομμύρια προσφυγόπουλα στον κόσμο αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Φανταστείτε τι σημαίνει αυτό. Σκεφτείτε για λίγο. Θα είναι η χαμένη γενιά αν δεν στηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Και γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο να στηρίξει και μια παγκόσμια εκστρατεία που έχουμε ξεκινήσει από πέρσι, η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία, όπου θέλουμε να έρθει και ο κόσμος να υπογράψει αυτή την έκκληση, να προσφέρουν τρία βασικά, να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στους ηγέτες του κόσμου ότι θα πρέπει να στηριχθούν οι πρόσφυγες, να έχουν πρώτον μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους, πρόσβαση στην εκπαίδευση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Μόνο έτσι θα πετύχουμε την ένταξη αυτών των προσφύγων, μέχρι να μπορέσουν να επιστρέψουν πίσω στις χώρες τους. Διότι αυτό θέλουμε. Ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι, θα υπάρχει πάντα μια γωνιά για τους ανθρώπους και μια φροντίδα. Και όταν απομακρύνουμε από εμάς αυτές τις πολιτικές, τις ομοφοβικές, τις ξενοφοβικές, που ευτυχώς γλιτώσαμε από κάποιες στην Ευρώπη, τόσο τα πράγματα θα είναι καλύτερα για τους ανθρώπους αυτούς. Και ξέρεις κάτι άλλο, δεν είναι μόνο αυτοί που έρχονται και χρειάζεται την ανάγκη μας και την περίθαλψη και τη φροντίδα και το σχολείο. Πόσα παιδάκια χάνονται στα βουνά, σε αυτή την περιπέτεια, το ταξίδι προς το άγνωστο για να περάσουν σε ένα άλλο κόσμο. Και που δεν μαθαίνουμε ποτέ. Πολύ πιο ευάλωτα αυτά τα παιδιά, στα χέρια διακινητών, λαθρεμπόρων, ευάλωτα σε φαινόμενα σεξουαλικής, εργασιακής εκμετάλλευσης και τα οποία χάνονται. Οι 75.000 που σας είπα προηγουμένως δεν είναι ο ακριβής αριθμός. Ναι, ναι. Όσο υπάρχετε εσείς, όσο υπάρχει Φωτεινή, όσο είμαστε εμείς που ακολουθούμε, νομίζω ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα, ακόμα καλύτερα. Και να ζήσουμε σε έναν κόσμο που να καταλάβουμε ότι είναι γεμάτο από ανθρώπους. Έτσι, και ακριβώς. Δεν έχει να κάνει ούτε με το χρώμα, ούτε με τη φυλή, ούτε με τη ράτσα. Η παρουσίαση είναι σήμερα, Φωτεινή μου, πες μου λίγο σήμερα, για το. Σήμερα στις 7 η ώρα στη δημοσιογραφική εστία. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να στηρίξει και το βιβλίο, να μάθει μέσα από τα μάτια αυτών των παιδιών τι έχουν βιώσει. Να πούμε επίσης ότι μέρος των εσόδων διατίθεται για τη στήριξη των δομών φιλοξενίας των ασυνόδευτων παιδιών της πράξης. Να κάνουμε ένα ταξίδι αγάπης όλοι μαζί το απόγευμα. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολλοί οι συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι αγάπης που θα γίνει απόψε. Γιατί αξίζει τον κόπο και πρέπει να είμαστε δίπλα σε έτσι προσπάθειες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ό,τι θέλετε πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.